Θέλω να μου πείτε πώς, πρώτες στιγμές είναι βεβαίως, αποκωδικοποιείται αυτό το κομμάτι των δηλώσεων Σόιμπλε περί γερμανικών επανορθώσεων και του αναγκαστικού βεβαίως κατοχικού δανείου. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι η χθεσινή επίσκεψη ήταν μια χαμένη ακόμα ευκαιρία για την ελληνική δημοκρατία να θέσει με πιο τυπικό τρόπο το ζήτημα το οποίο επαναλαμβάνουμε συνέχεια, ότι είναι ανοιχτό, ότι θα προβάλλουμε τις αξιώσεις μας στον κατάλληλο χρόνο. Δεν ξέρω ποιος θα ήταν ο καταλληλότερος χρόνος, όταν ο κατά την άποψή μου αρχιτέκτονας της πολιτικής της Γερμανίας για την αντιμετώπιση και αυτών των θεμάτων, ο Σόιμπλε δεν είναι απλώς ο αρχιτέκτονας της Ευρώπης της Γερμανικής, αλλά είναι, διαχειρίζεται και όχι μόνο σε οικονομικό πεδίο, πολιτικά, τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη εμβέλεια από αυτή την οποία πολλές φορές νομίζουμε. Λοιπόν, ο κύριος Σόι εχθές χάθηκε μια ευκαιρία λοιπόν να τεθούν θέματα. Δεν εννοώ ότι έπρεπε να του επιδώσουμε μια ρηματική διακοίνωση, την οποία έπρεπε να την είχε εισπράξει μάλλον ο των εξωτερικών, Βέστε Βέλε, που ήταν μερικές μέρες νωρίτερα εδώ, ή να πρέπει να πάει στην, να πάει στην Βόνη, συγγνώμη, στο Βερολίνο, για να τεθεί το θέμα τυπικά, όπως είχαμε κάνει, σας θυμίζω, για πρώτη και τελευταία φορά το 1995. Αυτή η πρώτη παρατήρηση σημαίνει όμως ότι υπήρξε μια εντυπωσιακή κινητικότητα ανάμεσα σε δηλώσεις που έγιναν, σε συνεντεύξεις, σε δηλώσεις που έγιναν στη διάρκεια συνομιλιών, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, καθώς και μια συνέντευξη που έδωσε στο Sky. Και επιτρέψτε μου να πω, κύριε Σαχίνη, ότι πολλές φορές οι συνάδελφοί σας διευκολύνουν, θα έλεγα, στην καλύτερη εκδοχή έναν υψηλό προσκεκλημένο, όχι αποφεύγοντας να βάζουν απλώς δύσκολες ερωτήσεις, αλλά αποφεύγοντας και να διορθώνουν εκεί που ο προσκεκλημένος, ο κύριος Σόιμπλε, επίτηδες, κατά την άποψή μου, προσπαθεί να δημιουργήσει σύγχυση. Και αντί λοιπόν να τον ανακαλούν στην τάξη, αφήνουν να φαίνεται είτε ότι είναι αδιάβαστος, είτε ότι δεν έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τις επανορθώσεις και το αναγκαστικό δάνειο. Τι εννοώ? Από την αρχή που έφτασε στην Αθήνα, είπε μεν αυτό το οποίο υπογραμμίσατε και είναι σωστό, είναι η πολιτική θέση που προσωπικά υποστηρίζω χρόνια τώρα, καμία σχέση η συζήτηση η παρούσα με την κρίση. Μην μπλέκουμε τα πράγματα, μην μπλέκουμε και ιδίως το αναγκαστικό δάνειο, όπου εκεί τα πράγματα γίνονται πιο συγκεκριμένα. Το δεύτερο, το είπε ο κ. Σόιμπλε αυτό το πράγμα. Το δεύτερο, ότι επειδή ακριβώς είχε έρθει σε μια σύγκρουση πριν από λίγο καιρό με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, το οποίο σας θυμίζω, κύριε Σαχίνη, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό είχε συμβεί για πρώτη φορά, είχε βγει το Υπουργείο Εξωτερικών και έβαλε στη θέση του τον κύριο Σόιμπλε, λέγοντας ότι αυτά που λέει ο κύριος Σόιμπλε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και ότι επίσης, προσοχή εδώ, επειδή μπλέκουμε την ηθική τάξη πραγμάτων με την πολιτική και την νομική, είπε τότε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ότι είναι εμφανές ότι έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση με την Γερμανία, και επομένως, εφόσον είναι μια διεθνής διαφορά κατά το διεθνές δίκαιο, πάρα πολύ ωραία, υπάρχουν και τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, δείχνοντας δηλαδή μια διαδικασία διεθνούς διαιτησίας, τη Χάγη, το Διεθνές Δικαστήριο, δεν ξέρω τι άλλο, να επιλύσουμε τις διαφορές αυτές οι οποίες είναι νομικές. Γιατί βέβαια στο ζήτημα των επανορθώσεων καταρχάς, αλλά και στο κατοχικού δανείου αυτού, τα ζητήματα είναι νομικά. Ο Σόιμπλε μεταφέρει σε ένα επίπεδο ηθικής τάξεως, γιατί, κύριε Σαχίνη, δεν θέλει να μιλήσει η Γερμανία σήμερα, γιατί είναι ένα γενικότερο θέμα για όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, για επανορθώσεις. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια επιχειρείται να ξεχαστεί η υποχρέωση που έχει ένα κράτος από τη συμπεριφορά του στη διάρκεια μιας σύραξης ή μιας κατοχής και την ανάγκη να επανορθώσει. Αυτό το πράγμα ξεχνιέται, και αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι ξεχνούν τα εμπόλεμα μέρη να υπογράψουν και μια συμφωνία ειρήνης. Γιατί η συμφωνία ειρήνης είναι αυτή η οποία προβλέπει για τις επανορθώσεις.
Τώρα προσέξτε, ο κ. Σόιμπλε τι έβαλε χτες. Είπε από τη μία πλευρά ότι δεν υπάρχει θέμα τέτοιο, έχει κλείσει το θέμα με τη Συμφωνία του Λονδίνου του 1953. Και τη Συμφωνία 2+4 για την Γερμανική Ενοποίηση του 1990. Το πρόσθεσε αυτό στη συνέντευξη. Με την κυρία Κοσιόνη, που σωστά λέτε εσείς, όφιλε να του υποδείξει ότι εσείς λέτε ότι έχει κλείσει, αλλά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο προηγούμενος, είπε κάτι διαφορετικό. Δεν του το είπε όμως, έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν του το είπε. Και για να μας καταλαβαίνουν πλήρως οι ακροατές μας, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Συμφωνία του 1953, η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί αφορά τα εξωτερικά χρέη της Γερμανίας, τα οποία της τα χαρίζουμε, ακόμα και η μικρή Ελλάδα τα χαρίζει, μηδενίζει το χρέος της Γερμανίας για να μπορέσει να πορευτεί η Γερμανία και να δημιουργήσει αυτό που αποκαλέστηκε μεταγενέστερα το γερμανικό θαύμα. Και αυτό για να έχουμε και λίγο να θυμόμαστε στην συλλογική μας λίμνη μερικά πράγματα και τις αναλογίες. Ταυτόχρονα όμως, κύριε Σαχίνη, έλεγε αυτή η συμφωνία ότι όταν θα λυθεί το γερμανικό ζήτημα, τότε θα συζητήσουμε για τις επανορθώσεις. Αναφέρατε τη συμφωνία της Μόσχας. Σωστά λοιπόν, έρχεται αυτή η συμφωνία, την οποία και εδώ είναι το ανήθικο. Η Γερμανία με τη συμπαιγνία των τεσσάρων άλλων δεν αναφέρει λέξη για επανορθώσεις. Και λέει και κάτι άλλο, για να δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση στο νομικό πεδίο. Λέει, μα δεν πρόκειται περί συνθήκης ειρήνης, η οποία θα έπρεπε φυσιολογικά να συμπεριλάβει και μία αναφορά, πολύ περισσότερο που το έλεγε για το Λονδίνο του 1953. Λέει, είναι μία συνθήκη και τελειώσαμε. Και επειδή λέει όλοι αποδεχτήκαμε αυτή τη συνθήκη, καταρχάς δεν αποδεχτήκαμε όλα, όποιος δεν μετέχει σε μια συνθήκη που δεν δεσμεύεται από αυτήν. Και φυσικά από την επαύριον ευθύς της συνθήκης απλώς θεωρήσαμε στην Ελλάδα, νομικά σωστά και πολιτικά σωστά, ότι αφήνω την ηθική τάξη, γιατί το ηθικό θέμα είναι ένα διαχρονικό ζήτημα, μια αντίληψη από τότε που κάψανε και εξοντώσανε, διαλύσανε την Ελλάδα στην κατοχή μέχρι σήμερα, υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης. Όταν λοιπόν ο κύριος Σόιμπλε λέει αυτά τα πράγματα, εκείνη τη στιγμή λοιπόν θέλει να πει ότι εάν υπάρχει κάτι, ένα ζήτημα ευθύνης, είναι ένα ζήτημα ηθικής τάξης, δεν είναι πολιτικό, δεν είναι νομικό. Και ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι Γερμανοί που γεννηθήκαν νωρίτερα, αργότερα, όλα αυτά. Αυτό όμως, κυρία Σαχίνη, σύμφωνα με τη δική μου ανάγνωση, είναι ένας εύσχυμος τρόπος να πει ότι ναι, μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα, αλλά δεν θα μας τα βάλετε με τον τρόπο που εσείς αυτή τη στιγμή θα θέλατε, δηλαδή επανορθώσεις, πρώτο κεφάλαιο, που νομικά σημαίνει αξίωση για αποκατάσταση αυτών των οποίων εσείς ζημιώσατε στη διάρκεια της κατοχής, δεύτερο κεφάλαιο, ξεχωριστό κεφάλαιο, το δάνειο. Θα το βάλουμε λοιπόν σε μια, να το δούμε, να δούμε τι προκύπτει, τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει, τι οφείλουμε ενδεχομένως, για να πάμε λοιπόν σε μια κατάσταση που θα ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα τα ελληνικά. Αποφεύγοντας ως πραγματικά ο διάολος στο λιβάνι αυτό το οποίο σήμερα προκαλεί τη Γερμανία, γιατί το θέμα των επανορθώσεων δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και πάρα πολλές άλλες χώρες και πολλά θύματα τα οποία θα μπορούσαν να διεκδικήσουν. Θα σας πω παρενθετικά, κύριε Σαχίνη, ότι την Κυριακή έρχονται τρεις νομικοί Ιαπωνέζοι οι οποίοι θα επισκεφθούν το Δίστομο και μου ζήτησαν να τους συναντήσω, προσέξτε, γιατί θέλουν να θέσουν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία έγιναν ήδη από την εποχή της κατοχής στην Κίνα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο τρέχει συνέχεια, ανανεώνεται, είναι ένα ζήτημα πολλές διαστάσεις. Παγκόσμιο, λοιπόν, παγκόσμιο ενδιαφέρον. Μισό λεπτό. Μας είπε, κατά τη δική μου ανάγνωση, ναι, ότι να δούμε το θέμα. Φτάνει πότε θα μας το φέρετε, πότε θα το βάλετε. Είναι σαφές ότι δεν θέλουν καμία συζήτηση πριν τις εκλογές. Και γι' αυτό είχε περάσει και αυτή η γραμμή και προς την κυβέρνηση, η οποία ενώ θα όφιλε να πει δύο λόγια
στο Σόιμπλε, απέφυγε οποιαδήποτε ανοίξη, όπως μάλλον προκύπτει από αυτά τα οποία έχουμε πληροφορηθεί για τις συναντήσεις κτλ. Άρα βόλεψε, συγγνώμη, και πολιτικά εγώ θέλω να το δω, βόλεψε η μετακίνηση Αβραμόπουλου από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Άμυνας. Διότι το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν λέω ότι είχε κάνει ένα φοβερό βήμα, είχε κάνει όμως ένα μεγάλο βήμα και δημόσιας εκφοράς, καλά το είπατε, με πιο επίσημο τρόπο, θέτοντας, ανακαλώντας την τάξη του Σόιμπλε για τις ελληνικές τουλάχιστον θέσεις. Τώρα βόλεψε ότι δεν είχαμε Υπουργό Εξωτερικών τον Αβραμόπουλο. Εξαντικειμένου. Κύριε Σαχίνη, ο Αβραμόπουλος υπήρξε ο πρώτος υπέξ ή ο πάση περιπτώσει πρώτο μέλος κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε απαντώντας σε γερμανό επίσημο, χρησιμοποίησε τέτοια γλώσσα η οποία ήταν σαφής, γιατί έγινε και με ανακοίνωση επίσης από το Υπουργείο Εξωτερικών, που είπε ότι έχουμε μία νομική διαφορά και θα την πάμε την νομική αυτή διαφορά στα διεθνή δικαστήρια. Εγώ, κύριε Σαχίνη, έχω την αίσθηση, και τότε την είχα και λίγο νωρίτερα και σήμερα, οι Γερμανοί φοβούνται την οποιαδήποτε εξέλιξη αυτή. Και είναι ο λόγος για τον οποίο επιχειρούν να δημιουργήσουν την αίσθηση στην πατρίδα μας σε διάφορους κύκλους ειδικών, μη ειδικών, κουρασμένων, που έχουν εγκαταλείψει ίσως αρχές, που έχουν ξεχάσει διάφορα πράγματα. Έτσι, έναν χώρο που κινείται από την πολιτική μέχρι τη δημοσιογραφία, αλλά και τον ακαδημαϊκό χώρο κτλ. Που λέει αυτός, μα τώρα, μα δεν μας έχουν δώσει, μα δεν μας δώσανε τα 115 εκατομμύρια μάρκα, μα δεν πήρανε κάποιοι άνθρωποι αποζημιώσεις, μα δεν πήρανε κάτι πράγματα οι Εβραίοι, μα δεν μας έχουν δώσει 2-3 μηχανήματα, εργοστάσια, κάτι έχει γίνει. Στο αναγκαστικό δάνειο, ναι, εκεί λίγο τα πράγματα χαλάνε, είναι αλήθεια. Και επίσης, επανερχόμενος πάλι στο, μα τώρα τι είναι αυτή η ιστορία με τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, όντως λείπουνε, δεν λείπουνε, πώς λείπουνε, ποια είναι η αξιοποίηση αυτών όλων, η αξιολόγηση, συγγνώμη, και η αποτίμηση, και προσπαθούν να πούνε, δηλαδή με άλλα λόγια, ότι ξέρετε, η κίνηση αυτή δεν έχει βάση, είναι απλώς, γίνεται για πολιτικούς λόγους, επειδή υπάρχει από κάτω μια κοινή γνώμη η οποία δεν θα έλεγα ότι έβραζε, γιατί αν έβραζε, κύριε Σαχίνη, θα έπρεπε εχθές να γινόντουσαν πολλά πράγματα και ανεξάρτητα από τις απαγορεύσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Θα πάρω πάλι αμπάριζα από το νησί, από τους κριτικούς, τους οποίους τους θεωρώ και τους πιο ενδεχομένως δυναμικούς σε αυτό. Γιατί να με ζητήσει, κύριε Σαχίνη, το δίκτυο των μαρτυρικών πόλεων, η Βιάνος, τα Νόγια, που έχουν μάλιστα, είναι και επικεφαλής στο Προεδρείο. Mm-hmm. Γιατί να μην ζητήσουν μία, να δούνε τον Σόιμπλε. Δεν έχει σημασία το εάν θα απορριπτότανε το αίτημα. Εμένα νομίζω ότι πολιτικά θα με ενδιέφερε να δω μία κίνηση όπου θα πηγαίνανε 10 δήμαρχοι, 15, οι οποίοι εξ ονόματος 90 δήμων, κοινοτήτων και τα λοιπά, ολοκαυτώματα της Ελλάδος, έτσι, θα ζητούσαν να δούνε για 10 λεπτά τον Υπουργό και να θέσουν ένα θέμα. Ας είχε το πολιτικό θάρρος μετά το ανάστημα ο Σόιμπλε να αρνιότανε μια τέτοια συνάντηση. Εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορούσε τη στιγμή που θέτει το θέμα της ηθικής τάξεως, ότι θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω επίσης γιατί την ίδια στιγμή η Βουλή των Ελλήνων, παίρνω δηλαδή παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κυβέρνηση, γιατί εγώ να δεχτώ ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορούσε για 1.300 λόγους να το θέσει ευθέως. Ας υποθέσουμε. Μα βάζεις κάποιον άλλον, έναν παράγοντα, ο οποίος, ωραία η κίνηση που έγινε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνει τι? Εάν πήγαινε σύσσωμη η Βουλή των Ελλήνων, εάν γινόταν χθες ένα ψήφισμα γύρω από τα θέματα αυτά, δεν καταλαβαίνω. Ψήφισμα να γίνει, κύριε Περάκη μου. Χθες με στη Βουλή τσακωνόντουσαν για το γράμμο και το βίτσι. Σας παρακαλώ, αφήστε. Να σας πω,
Κύριε Σαχίδη μου, το ξέρω, δυστυχώς. Αυτό είναι το επίπεδο. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς μπορούμε να ενεργήσουμε. Αφήστε, με το Γράμμο και το Βίτση γίναν κάποιοι υπουργοί. Αφήστε. Λοιπόν, εγώ θέλω να κλείσουμε ως εξής, κύριε Περάκη. Γι' αυτό λέτε ότι τον μπέρδεψε. Η ΣΥΑ 20 τη δουλειά την έκανε καλά, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον στο εξής σημείο. Του είπε, αυτά που λέτε, κύριε Σόιμπλε, είναι για τις επανορθώσεις. Μάλιστα. Για το κατοχικό δάνειο. Και περιμέναμε να ακούσουμε, τον μπέρδεψε πάλι εκεί ο Σόιμπλε. Είπε ότι γενικώς οικονομικές απαιτήσεις έχουν ρυθμιστεί, νομικά έχουν κλείσει, έχουν διευθετηθεί οριστικά. Δεν είπε ότι ξέρεις το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο είναι ένα ανοιχτό θέμα, ούτε είπε ότι είναι ένα κλειστό. Το έριξε μέσα στη χύτρα των επανορθώσεων γενικώς. Με έναν έξυπνο τρόπο. Το θόλωσε. Συμφωνείτε? Ναι, βεβαίως. Ναι, αλλά από την όλη εγώ συμπεριφορά, σύν αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη Γερμανία τελευταία, ορισμένες κινήσεις και την αγωνία και κάποιων ανθρώπων εκεί, το ενδιαφέρον θα έλεγα και την προσοχή, είτε σε επίπεδο πολιτικό, κοινή γνώμης και τα λοιπά, κοινοβουλίου, κομμάτων, υπάρχει μια κινητικότητα. Και γι' αυτό λυπάμαι, διότι είναι χαμένη ευκαιρία. Αυτή την περίοδο έπρεπε, πριν τις εκλογές έπρεπε να μάθει ο γερμανικός λαός, να μάθει πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει, τα αγνοεί, διότι δεν έχουμε καμία παρέμβαση προς τα έξω. Η παρέμβαση μας είναι στο εσωτερικό και γι' αυτό ευθυνόμαστε όλοι. Καλές οι ερωτήσεις, θα επιμείνω σε αυτό, καλές οι ερωτήσεις των βουλευτών προς την κυβέρνηση, στις οποίες απαντάνε πάντοτε οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί, ότι βεβαίως το θέμα είναι ανοιχτό και θα τεθεί όποτε κρίνεται κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει περισσότερο το κοινοβούλιο. Και ξέρετε, μπορεί να έχουμε αυτό το κοινοβούλιο, μπορεί να τσακώνεται για το Γράμμο και το Βίτση βεβαίως και αυτά τα ανεπίτρεπτα πράγματα με τη Χρυσή Αυγή κλπ. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατόν να απαλωτριώνεις όλα τα μέσα, όλα τα εργαλεία τα οποία έχεις και τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα. Την ατμόσφαιρα χθες στην Αθήνα, κύριε Σαχίνη, τη δημιούργησε το γεγονός ότι δεν μπορούσαν οι Αθηναίοι να περπατήσουν και για να πάω στο πανεπιστήμιο έκανα το γύρο της Αθήνας για να κατέβω στη Συγκρού, να πάω στο πάντιο πανεπιστήμιο, να πάω στη δουλειά μου. Λοιπόν, καταλάβατε, ενώ θα έπρεπε να αισθανθεί διαφορετικά η γερμανική πλευρά, και όταν λέω γερμανική πλευρά, όχι ο Σόιμπλε μόνο. Όλα τα φώτα της δημοσιότητας της Γερμανίας, όλοι οι συνάδελφοί σας, όλα τα μέσα κοιτούσαν την Ελλάδα. Και εγώ λοιπόν θα ήθελα να έβγαινε μια κραυγή, μια αγωνία, μια φωνή η οποία θα έλεγε ότι προσοχή, βεβαίως είναι ηθικής τάξεως και γι' αυτό εξακολουθούμε 70 χρόνια μετά να θέτουμε ένα θέμα δικαιοσύνης, να δικαιωθούν οι νεκροί. Για να ξεχάσουμε τις βαρβαρότητες. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι αυτή η ηθική διάσταση την οποία και εμείς προβάλλουμε θα πρέπει να αποτελεί άλοθη, ούτως ώστε να φαίνεται ότι η γερμανική πλευρά δεν έχει διάθεση να προχωρήσει παραπέρα, αλλά ενδεχομένως κάτω από προϋποθέσεις κλπ. Νομίζω ότι θα έπρεπε να βγει μια πιο δυνατή παρέμβαση, έστω και αν αυτή δεν γινότανε απαραίτητα από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η ίδια έχασε μια ευκαιρία. Πολύ περισσότερο μάλιστα που ο ίδιος ο Σόιμπλε ήταν ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου πριν από πολύ λίγο καιρό και είναι φρέσκες οι αναμνήσεις πάνω σε αυτό. Το τελευταίο που μπορώ να πω είναι ότι το ό,τι συνέβη εχθές στην Αθήνα επιβεβαιώνει την πεποίθησή μου ότι θα πρέπει απαρέγκλιτα να μείνουμε στο στόχο μας της διεκδίκησης, της προβολής αξιώσεως, επιτέλους νομικά και πολιτικά, όπως πρέπει και όπως λέει το Διεθνές Δίκαιο, ανεξάρτητα από τα πορίσματα που περιμένουν από το νομικό συμβούλιο του κράτους και οτιδήποτε άλλο γίνεται σε ένα άλλο επίπεδο.